Και πάμε να συναντήσουμε τώρα τη Βάσο Βεγύρη, να δούμε τα νέα από τη Βόρεια Ελλάδα. Βάσο, καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται? Πάμε να πούμε για το Thessing Tech. Ναι. Ένας όρος γνωστός στο χώρο της καινοτομίας είναι η τριπλή έλικα, δηλαδή συνεργασία δημοσίου τομέα, ερευνητικών φορέων και ιδιωτικού τομέα. Στην περίπτωση του Thessing Tech μπορούμε να μιλήσουμε για τριπλή έλικα εντός εισαγωγικών ελληνο-ισραηλινο-γερμανικής συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Ναι. Υπογράφηκε λοιπόν χθες το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο Thessing Tech, στο οποίο υπενθυμίζουμε ότι αρχίζουν τώρα οι εργασίες κατασκευής της πρώτης φάσης των έργων, και στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καρλσρούης. Και παρέστη στην εκδήλωση και ο επικεφαλής του Innovation Base Camp, που μαζί με το Ισραηλινό Fund JTLV αποτελούν τους Ισραηλινούς εταίρους του project. Έχουμε θετικά νέα λοιπόν από δύο κατευθύνσεις. Το μνημόνιο συνεργασίας με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καρλσρούης, όπως σημείωσε ο κ. Ευθυμιάδης, που είναι ο πρόεδρος του Φορέα Ανάπτυξης του Πάρκου και CEO, καταδεικνύει τη δυναμική και την προοπτική του πάρκου, και μέχρι τα τέλη του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί το 70% των έργων της πρώτης φάσης, και μέχρι τα τέλη του Ιουνίου του 2026 θα εργάζονται στο Thessing Tech 1.500 άτομα, με προοπτική αύξηση στην ολοκλήρωση του project στα 7.000 άτομα. 3.000 από αυτά τα 7.000 άτομα θα είναι στις Ισραηλινές εγκαταστάσεις. Οι Ισραηλινοί θα αναπτύξουν συνολικά 70.000 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων εντός του Thessing Tech, και οι επενδύσεις αυτές ορίζονται 15 ετίας. Σύμφωνα με τον κύριο Ούζη Σβέμπνερ, που είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του Innovation Base Camp, δηλαδή μιλάμε τώρα για το μεγάλο τεχνολογικό πάρκο της Μπερσέβα στο Ισραήλ. Οι επενδύσεις λοιπόν των Ισραηλινών σε ορίζοντα 15 ετίας θα φτάσουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε για αυτό το τεχνολογικό πάρκο της Μπερσέβα, για να καταλάβουμε τη δυναμική που δίνουν στις οικονομίες των χωρών όπου αναπτύσσονται τέτοια πράγματα, ότι έχει κέντρα έρευνας και ανάπτυξης από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες του κόσμου, όπως η Nvidia και η Oracle, μέχρι την IBM, την Intel και τη Microsoft. Ναι. Να πούμε ότι ο μέσος μισθός, αυτό είναι το ενδιαφέρον, του επαγγελματία στον τομέα των τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών στην Μπερσέβα ανέρχεται σήμερα στα $85.000. Δηλαδή, λογικά και εδώ πέρα δεν θα γίνει ένα πάρκο, δηλαδή δεν θα ζητάνε βιομηχανικούς εργάτες. Μιλάμε τώρα για άτομα με υψηλή εξειδίκευση, δηλαδή την crème de la crème προγραμματιστών και γενικά επαγγελματιών του τομέα των τεχνολογιών. Mm-hmm. Όλο αυτό καταλαβαίνουμε τι προστιθέμενη αξία δίνει στην τοπική αλλά και στην εθνική οικονομία. Ναι. Η αίσθηση που αποκόμισε γενικά είναι ότι είναι πολύ ωραίο, ξέρεις, μετά από χρόνια ρεπορτάζ για κάποια project που λέμε θα γίνει, βλέπουμε ότι αρχίζουν να γίνονται και πραγματικά μιλάμε για κάτι πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Βλέποντας τη δυναμική αντίστοιχων πάρκων όπως αυτό του Ισραήλ, και επίσης το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καρλσρούης, είναι επίσης και η Helmholtz, που είναι η ένωσή τους. Είναι κάτι επίσης πολύ μεγάλο, και υπήρξαν έτσι πολύ άνθρεμα λόγια από τον πρόεδρο της Helmholtz, δηλαδή της Ένωσης των 18 Ερευνητικών Κέντρων της Γερμανίας, τον καθηγητή Ότμαρ Βίσλερ, για το πόσο ιδανικός εταίρος μπορεί να είναι εδώ πέρα το Thessing Tech για την ανάπτυξη του διεθνούς του δικτύου. Ναι. Μιλάμε λοιπόν, επαναλάβω, για μια τριπλή έλικα ελληνο-ισραηλινο-γερμανικής συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Ωραία. Και πάμε τώρα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση. Έρχεται το καλοκαίρι. Νομίζω και το Πάσχα είπαμε φέτος, επειδή πέφτει αργά με την Πρωτομαγιά, να είναι την τρίτη μέρα του Πάσχα να μεταφέρεται αντί για Μεγάλη Τετάρτη. Θα έχουμε και τα πρώτα μπάνια λογικά εκείνη την περίοδο. Τι γίνεται στην ακτοπλοϊκή σύνδεση? Είναι μια πονεμένη ιστορία, έτσι, της Θεσσαλονίκης. Ναι, κάθε χρόνο με τις σποράδες, να παρακαλάμε για να γίνει. Ναι. Γιατί αυτό γίνεται στην ουσία, να παρακαλάει η τοπική αυτοδιοίκηση. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε μια θετική εξέλιξη. Έγινε χθες μια τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή των αρμοδίων φορέων από τη Θεσσαλονίκη και από τις σποράδες και του Υπουργού Ναυτιλίας, του κ. Στυλιανίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των τοπικών αυτοδιοικήσεων, εκεί ο κ. Τζιζικός συμμετείχε, έλαβαν τη δέσμευση του κ. Στυλιανίδη ότι θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια ώστε και φέτος το καλοκαίρι να συνδεθεί η Θεσσαλονίκη με τις σποράδες, δηλαδή συγγνώμη τα αυτονόητα. Σύμφωνα με συμμετέχοντες στη σύσκεψη, από πλευράς του Υπουργείου Ναυτιλίας υπόθηκε ότι έχουν εξευρεθεί οι πιστώσεις, είναι χρηματικά υπόλοιπο από διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομίας για την επιδότηση των άγωνων γραμμών του Νοτίου Αιγαίου.
Είμαστε τυχεροί λοιπόν που βγήκαν εκείνα που δεν ολοκληρώθηκαν γίνει διαγωνισμοί. Διαφορετικά απορώ και εγώ που θα τα βρίσκανε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, απαιτείται μία ρύθμιση λογιστική, όπως υπόθηκε, για να αξιοποιηθούν τα ποσά αυτά και σε μια προσπάθεια να τρέξουν γρήγορα διαδικασίες και να μην επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα. Ακριβώς. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να μπουν στο παιχνίδι και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και να πάρουν και αυτά μέρος από τα διάθετα ποσά. Ας ελπίσουμε να είναι γρήγορες οι εξελίξεις. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν το βλέπουμε για Μάιο. Μάλιστα. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε κάθε χρόνο είναι η Γανάδα της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή από Θεσσαλονίκη με πλοίο, δηλαδή μια πόλη με θαλάσσιο μέτωπο, να μην έχει συνδέσεις. Και ήταν και μεγάλο πλήγμα ότι καταργήθηκε και η γραμμή με τη Σμύρνη. Νομίζω αυτό ήταν μεγάλο πλήγμα. Εντάξει, δηλαδή ήταν κρίμα. Ναι, αλλά και μετά και τα καψόνια που είχαν κάνει και οι Τούρκοι, θυμόμαστε πολύ καλά, και σωστά. Στο Τζιτζι Κώστα. Σωστά. Εγώ προσωπικά ήθελα να πάω και λέω, άμα το κάνω στον Περιφερειάρχη, δεν θα κάνουμε σε εμά. Μου λέγαμε να πάμε μια παρέδημοση. Λέμε α καθίσουμε εδώ που είμαστε. Λοιπόν, πάμε στην Deloitte. Μιλάμε για συνέδριο που γίνεται. Δεν είναι συνέδριο. Είναι ένα ραντεβού, να το πούμε, των εταιριών τεχνολογίας και υποψηφίων εργαζομένων, αλλά και γενικά νέου κόσμου που ασχολείται με τον τομέα των τεχνολογιών. Είναι το Tech Θεσσαλονίκη. Το Tech Θεσσαλονίκη λοιπόν 2024 είναι η 8η φορά που θα γίνει. Θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Μικρό Μέγαρο όπως λέμε, στο δεύτερο κτίριο. Είναι η κορυφαία ετήσια συνάντηση της τεχνολογίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και όπως πάντα θα λειτουργήσει ως δυναμικό πεδίο επαφής και αλληλεπίδραση μεταξύ των σημαντικότερων επιχειρηματικών ομήλων και εταιριών της χώρας και του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης. Είναι ένα πολύ πετυχημένο ραντεβού που γίνεται κάθε χρόνο. Υπενθυμίζουμε από την Deloitte Ελλάδος. Να θυμίσουμε ότι στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί από το 2018 το Deloitte Competence Center, που είναι ένα πρότυπο κέντρο τεχνογνωσίας, εκπαίδευσης και καινοτομίας. Μάλιστα. Είναι μια συνάντηση που την αναμένει και ο νέος κόσμος με ενδιαφέρον, αλλά και οι επιχειρήσεις. Ωραία. Και είπα τις ημερομηνίες. Δεν θυμάμαι αν τις ανέφερα τις ημερομηνίες νωρίτερα. 17 και 18 Μαΐου. Ναι. 2024. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα μια τελευταία ειδησούλα έτσι, για τους καλοφαγάδες. Εσείς φημίζεστε. Το πρώτο πράγμα που λένε όλοι, πάμε στη Θεσσαλονίκη να φάμε, λένε όλοι. Εγώ αυτό έχω ακούσει. Όπως λέγει μια φίλη, αυτό που λέει, τις επενδύσεις έχω κάνει. Λοιπόν, είναι γνωστό ότι η Θεσσαλονίκη έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας της UNESCO. Έχουμε λοιπόν ένα νέο site για τη Θεσσαλονίκη ως πόλη του Δικτύου Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας της UNESCO. Είναι η καινούργια πλατφόρμα cityofgastronomy.thessaloniki.gr. Σκοπό έχει να ενισχύσει την ορατότητα, να το πούμε, της Θεσσαλονίκης, να προβάλλει και να προωθεί τα μοναδικά προϊόντα της Μακεδονικής Γης και να ενημερώσει το κοινό για τις διατροφικές πολιτικές σύμφωνα με τα βιώσιμα αστικά διατροφικά συστήματα που προωθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή στο Σύμφωνο Αστικής Πολιτικής Τροφίμων του Μιλάνου. Έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες και βιντεάκια μέσα. Όσοι κάνουν δίαιτα, βέβαια, προτείνω να μην το δουν. Λόγω σαρακοστής. Μάλιστα. Λοιπόν, Ναι. Γενικότερα. Κατάλαβα. Εντάξει, λοιπόν. Ναι. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλό ρεπορτάζ. Μια χαρά. Βεβαίως. Καλημέρα.